Όπως βλέπετε, εδώ είναι η Σπάρτη, είμαστε στο κέντρο της Σπάρτης. Μια Σπάρτη που όλοι αγαπάμε και που όλοι ονειρευόμαστε να την αναπτύξουμε, να την βελτιώσουμε και τη Σπάρτη μας και τη Λακωνία ολόκληρη. Εδώ είναι ο τόπος μας και αυτόν τον τόπο αγαπάμε και για αυτόν τον τόπο αγωνιζόμαστε. Καλησπέρα σας κύριε Παυλάκο, είμαι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του νομού Λακωνίας, Γεωργία Ζαχαράκη Αναστασοπούλου. Κυρία Ζαχαράκη, πώς πήρατε την απόφαση να κατέλθετε στις εκλογές τις επερχόμενες? Θα σας πω, κύριε Παυλάκο, θεώρησα τη στιγμή που η πατρίδα μας περνάει δύσκολες στιγμές. Θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να πράξουμε το καθήκον μας. Εγώ στη στιγμή που βρίσκομαι στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, θεώρησα ότι αφού το ζήτησε και με τίμησε ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, όπως και το κόμμα μου φυσικά, μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, θεωρώ ότι όλοι πρέπει να βάζουμε πλάτη, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας να πάει μπροστά. Αυτός ήταν ο λόγος που δέχτηκε την τιμητική αυτή πρόταση. Είστε μια παρουσία που σας βλέπουμε εδώ καθημερινά, εργάζεστε, ζείτε στην Σπάρτη. Ο κόσμος τι σας λέει μόλις έμαθαν οι φίλοι γνωστοί σας ότι θα είστε υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο νόμο μας? Κοιτάξτε κάτι, είμαι ένας άνθρωπος ανάμεσα σε όλους εμάς. Εδώ εργάζομαι, αυτόν τον τόπο ξέρω, αυτόν τον τόπο αγαπώ. Και ο κόσμος, να σας πω, έχω λάβει πολλά ζεστά μηνύματα από τον κόσμο. Τώρα αυτό το πράγμα να αναλαμβάνεις ζεστά μηνύματα από τον συμπολίτη σου είναι κάτι που σου δίνει κουράγιο και δύναμη. Εγώ θέλω να σας πω ότι ξέροντας ότι κατεβαίνω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε 10 μέρες, στο συγγνώμη και από τους συμπατριώτες μου, είναι φυσιολογικά αδύνατο να πάω σε κάθε χωριό του νομού που θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, ήθελα να γνωρίσω τον κόσμο από κοντά. Έχω καταβάλει μεγάλες προσπάθειες, βέβαια, να επισκεφθώ αρκετά από τα χωριά μας. Η Σπάρτη, βέβαια, είχα τη χαρά και την τιμή να εργάζομαι εδώ 30 χρόνια, να έχω φροντιστήρια, να έχουν περάσει πολλά παιδιά από τα χέρια μου. Και αυτό το αντιμετωπίζω σήμερα παντού που πηγαίνω. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα με ψηφίσουν, είναι υποχρεωμένοι να με ψηφίσουν, αλλά ο τρόπος που με χαιρετάνε, το χαμόγελο που μου δίνουν, τη ζεστασιά που εισπράττω, με γεμίζει δύναμη, γιατί μου δείχνει να καταλάβω εγώ, ότι χρειάζονται κάποιους ανθρώπους μέσα από τη δική μας την κοινωνία να προχωρήσουμε μπροστά για να υποστηρίξουμε τις θέσεις, τις αγωνίες και τον πόνο του απλού ανθρώπου. Μάλιστα. Το διακύβευμα των εκλογών, κύριε Ζαχαράκη, ποιο είναι? Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το διακύβευμα. Ίσως να είναι το μεγαλύτερο που έχουμε δει μετά από το 1974, από την καθίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη και ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν σε καλύτερη φάση η χώρα μας πλέον οικονομικά, αφού τα δύο τελευταία χρόνια κατέβαινε η κυβέρνηση μεγάλες προσπάθειες, αλλά και ο λαός ακόμα μεγαλύτερες θυσίες. Και είναι αμαρτία να παίζουμε στα ζάρια και να έχουμε πρόεδρο αρχηγού του κόμματος της αντιπολίτευσης και να λέει ότι θα χορεύουν τα νταούλια, θα παίζουν τα νταούλια, συγγνώμη, και θα χορεύουν οι αγορές. Λοιπόν, όποιος ξέρει λίγα οικονομικά ή όποιος έχει ιδέα πώς λειτουργούν οι αγορές, ξέρουν και ποια είναι η οικονομική δύναμη της Ελλάδος, ξέρουν ότι ουδέποτε εμείς θα μπορούσαμε να βαράμε τα νταούλια ή να παίζουμε τις λίρες και να χορεύουν οι αγορές. Αυτό για μένα δείχνει το διακύβευμα ποιο είναι αυτής της πατρίδας μας. Δηλαδή, μέσα από το λαϊκισμό για να αποκτήσουμε την ψήφο, για να αποκτήσουμε την εξουσία, μπορούμε να θυσιάσουμε στο βωμό αυτό όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Η Νέα Δημοκρατία, κυρία Ζαχαράκη, ισχυρίζεται ότι η ανάκαμψη σιγά-σιγά έρχεται, έτσι. Πολλοί συμπολίτες μας βιώνουν καθημερινά μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά τους, στην οικογένειά τους, γενικότερα στην καθημερινότητά τους. Με ποιους τρόπους μπορεί πλέον, αν και εφόσον λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τους πολίτες στη Νέα Δημοκρατία, να παρακάψει όλη αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, όταν ανέλαβε η διακυβέρνηση της χώρας ο Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, είχαμε
τα είδατε, βγήκαν τα δημοσιεύματα, όπου τη νύχτα έφεραν με αεροπλάνα ευρώ για να στηρίξουν τις τράπεζές μας. Ήταν κάτι που δεν μπορούσε να βγει μέσω διαδικτύου, δεν μπορούσαν να τα κάνουμε wire που λέγανε τότε τόσο ανεύθυνα κάποιοι από την αντιπολίτευση, ότι αυτά δεν γίνονται, γίνονται οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Φυσικά αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσαν να το κάνουν και έτσι στηρίξαν την οικονομία της χώρας μας. Εμείς σαν Έλληνες όλοι έβαλαμε πλάτη, έχουμε υποστεί μειώσεις μισθών, περισσότερη φορολόγηση κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα και αυτοί που... Γιατί εμείς στη Λακωνία έχουμε και πολλούς επαναπατριστέντες. Εμείς είμαστε ο πρώτος νομός επαναπατριστέντων της Ελλάδος. Έτσι. Και εγώ, επειδή είμαι και παιδί ομογένειας, έχω και άμεση σχέση με τις ομογένειες. Και μεγάλη ομογένεια, έτσι. Σε και μεγάλη ομογένεια. Δεν μπορεί να έχουν έρθει από το εξωτερικό να έχουν φτιάξει ένα ή δύο κτίρια και από αυτούς να ζουν. Και τώρα οι άνθρωποι αυτοί να μην μπορούν να συμπράξουν τα ενίκια, να πληρώσουν τα έμφια και τα χαράτσια. Τι θέλω να πω. Όλες οι κοινωνικές τάξεις έχουν υποστεί μειώσεις. Μερικές φορές ήταν άδικες οι μειώσεις αυτές. Είχαμε και έχουμε προγραμματίσει, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός, να μειωθεί το ένφια σταδιακά. Ήδη ο φόρος ενίσχυσης που είχαμε με το αλληλεγγύης μειώθηκε κατά 30%. Θα ξαναπαναφέρει το εγγυημένο εισόδημα. Το ΕΡΦΕ θα περάσει στην αυτοδιοίκηση και μια σειρά έτσι. Το ΕΡΦΕ θα περάσει στην αυτοδιοίκηση, θα δώσει πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι που είναι απαραίτητο. Λοιπόν, αυτά είναι όλα μέτρα που δείχνουν ότι αρχίζαμε λίγο να βγαίνουμε στο ξέφωτο. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, το να τάζεις εσείς το λαό, θα πάμε από 750.000 ευρώ και εμείς και η Νέα Δημοκρατία. Ποιο στραβός δεν θέλει το μάτι του, κύριε Παυλά, το μάτι του. Συγγνώμη. Να τάζεις εσείς το λαό και να λες. Να μας πούν πού θα βρουν τα χρήματα, γιατί το να λέμε θα τυπώσουμε 100 δις. Κυρία Ζαχαράκη, είστε και εσείς ελεύθερη επαγγελματίας, έχετε σχολή Αγγλικών. Πώς βιώσατε όλη την περίοδο της κρίσης και τι σας λένε και κάποιοι συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες εδώ στη Σπάρτη? Θα σας πω, έχω μιλήσει με πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα κρίνω μόνο τους συναδέλφους τους δικούς μου που είμαστε, εγώ έχω φροντιστήριο ξένων νοσών και είμαστε. Από αυτούς που κάνουμε και λειτουργήμα, δεν είναι μόνο ότι έχουμε επάγγελμα. Βεβαίως. Αλλά έχοντας επισκεφτεί αρκετά καταστήματα και ακόμα και αυτοί που από άτομα που φτιάχνουν αυτοκίνητα, επισκευές κτλ. Θέλανε τη σταθερότητα, τους φάνηκε και μου εξέφρασαν την επιποίθησή τους ότι είχε αρχίσει μία ανάκαμψη. Μου είπαν συγκεκριμένα ότι άρχισαν και γινόταν μία κίνηση στα καταστήματά τους, ότι δεν είχαν τόσο φόβο και δεν υπήρχε αστάθεια και ότι δεν ζητούσαν πλέον όλα τα χρήματα μπροστά οι έμποροι για να κάνουν το εμπόρευμά τους. Υπήρχε πάλι πίστοση και μπορούσαν να αγοράσουν όπως παλιά. Και αυτό το θεωρούσαν σε θετική κατεύθυνση. Μια σταθεροποίηση της αγοράς. Μια σταθεροποίηση την οποία μου την επισήμαναν, γιατί πήγα και ρώτησα. Βέβαια, δεν είχαμε την αγορά και τις αγορές που είχαμε παλαιότερα, αλλά υπήρχε μια ανάκαμψη. Και ειδικά στο Μιστρά. Μιλώντας με τους καταστηματάρχες, επειδή είναι τουριστικός προορισμός, ήταν πολύ ικανοποιημένοι με τη φετινή τουριστική περίοδο. Γενικότερα είχαμε οι τουριστικές περιοχές, είχαμε καλύτερη επισκεψιμότητα και αυτό φυσικά βοηθάει όλη την δική μας οικονομία. Όπως επίσης και η τιμή του λαδιού που έχει ανέβει φέτος, η καλλιέργεια της ελιάς και του λαδιού είναι θέμα. Έτσι, θέλω να περάσω και λίγο στα αγροτικά. Είμαστε αγροτική περιοχή. Έτσι, και ήταν και εκεί ευχαριστημένοι. Πάνε με λίγο καλύτερα. Πώς αφουγκράζεστε την αγωνία, τα προβλήματα των αγροτών και ποιο το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, κύριε Παυλάκο, ο κόσμος έχει αγωνία μεγάλη. Έτσι. Γιατί δεν είχαν μάθει να πληρώνουν φόρους, δεν είχαμε μάθει. Ήταν μια οικονομία τελείως διαφορετική από αυτή που βιώνουμε τώρα. Έχουμε αλλάξει και εμείς σιγά σιγά μια νοοτροπία. Τα σκεφτόμαστε διαφορετικά, εργαζόμαστε διαφορετικά πλέον. Θεωρώ ότι για τη Λακωνία, επειδή αυτός ο τόπος είναι είναι πλούσιος, είναι ευλογημένος ο τόπος αυτός. Ευλογημένος από πολλές πλευρές. Από τη γη, το χώμα του, μέχρι τον ήλιο και τις θάλασσές του και την ιστορία του. Είναι ο αγροτικός τομέας και ο τουριστικός τομέας είναι δύο αναπτυξιακά εργαλεία που πρέπει να οθήσουμε με τα παιδιά τα οποία έχουν την κατάλληλη μόρφωση, γιατί πιστεύω ότι
Τα παιδιά της Λακωνίας έχουν και είμαι και εκπαιδευτικός και γνωρίζω τις γνώσεις που έχουν τα παιδιά και είναι κατάλληλα μορφωμένα και με ξένες γλώσσες και με πληροφορική κτλ. Εάν χαραχθεί ένα νέο σχέδιο ανάπτυξης για το ίδιο μας το νομό, όπου να μην περιμένουμε να μπούμε τα παιδιά μας σε μια θέση στο δημόσιο, η νοοτροπία μας να καλλιεργήσουμε και να προωθήσουμε την ανάπτυξη του τόπου μας μπορεί να μας φτάσει μέχρι το Θεό. Μάλιστα. Στον τομέα του τουρισμού, πώς μπορεί να βοηθήσει η Νέα Δημοκρατία ή λοιπόν, η Νέα πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό είναι που τελειώνει ο δρόμος Λεύθερου Σπάρτης. Για μας είναι το μεγαλύτερο θέμα. Και αυτό ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας και τελειώνει επί Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά έχουμε και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν στη Λακωνία. Έχουμε να αναπτύξουμε το θρησκευτικό μας τουρισμό, έχουμε τα λιμάνια μας, τις μαρίνες μας, έχουμε ακόμα πράγματα, είναι σε εξέλιξη πράγματα που γίνονται, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα περισσότερα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι στη Λακωνία έχουμε άτομα, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό που έχουν και μεγάλη οικονομική δύναμη και πολύ αγάπη για τον τόπο μας. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Λακωνίας. Και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε στην ειδική πρωτοβουλία. Αν θυμάστε τι έγινε στο Κόσοβο, στο λιμάνι του Πειραιά, αν και εμείς προσεγγίσουμε τέτοια κεφάλαια και έχουμε τρόπο να συνεργαστούμε μαζί τους, μπορούμε να δούμε μια άλλη Λακωνία. Η πολυφωνία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πώς περνάει στα δικά σας αυτιά, πώς περνάει και γενικότερα επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από πάρα πολλές συνιστώσεις, πιστεύω ότι ο καθένας περνάει αυτό που πιστεύει η δική του συνιστώσα και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα. Δεν μπορεί τη μία μέρα ο κύριος Τόλιος ότι δεν θα πληρώσουμε τα διαχωρολύσια, δεν θα πληρώσουμε τους τόκους, θα κάνουμε ιστορικό δανεισμό, δώσουμε ομόλογα και την άλλη μέρα να λένε όχι, δεν τα είπαμε αυτά. Γιατί εγώ το παρακολουθούσα στην τηλεόραση που το είπε. Από την άλλη, δεν μπορεί η κυρία Μακρύ να λέει θα κάνει 100 δις. Αλλά αυτά ηχούν καλά στον πολίτη που είναι ταλαιπωρημένος. Στην αρχή νόμιζα ότι γινόταν ανεξέλεγκτα. Τώρα όμως έχω πιστεί ότι είναι ελεγχόμενο αυτό. Δηλαδή, σκόπιμα βγαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και λένε ασυναρτησίες και πράγματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν για να ακούγεται καλά στα αυτιά του κόσμου, ενώ ξέρουν δεν μπορούν ποτέ να γίνουν, εκτός αν θέλουμε να γίνουμε Βενεζουέλα, δεν ξέρω ακριβώς πού μας. Γιατί άμα πάμε στην άδικτη χρεοκοπία ή γυρίσουμε σε ελληνικό νόμισμα, λοιπόν, σημαίνει ότι διαλύθηκε η οικονομία της Ελλάδας όπως τη γνωρίζουμε. Και είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα για να βγαίνει ο καθένας και να λέει ένα διαφορετικό ποίημα κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν είναι η ίδια εποχή που ήταν το 81 που βγήκε το ΠΑΣΟΚ και λέγανε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, αλλά μετά να μπήκαμε στην ΕΟΚ. Ήταν όλα τα συρτάρια χρήματα. Ένα λεπτό. Τότε ήταν τα συρτάρια γεμάτα χρήματα. Είχαμε το πακέτο Ντελόρ 1, το πακέτο Ντελόρ 2. Δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας τώρα να βγαίνει, αλλά Παπανδρέου. Και δεν μας λέει πού θα βρει τα λεφτά, γιατί τα λεφτά δεν υπάρχουν. Πρέπει να μας πούν την αλήθεια. Εμείς είπαμε την αλήθεια στον κόσμο ότι δεν υπήρχε, και ο Καραμαλής το είπε, και στη συνέχεια ο κύριος Σαμαράς κληρώνησε όλο αυτό το κενό της οικονομικής κρίσης, το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ αφού μας δίνουν και μας τάζουν λαγούς με πετραχίλια, να μας πούν την αλήθεια πού θα βρουν τα χρήματα. Και εμείς να το καταλάβουμε, αφού και πού από την άλλη πλευρά. Ποιες είναι οι ενδείξεις και ποια τα στοιχεία που μας δείχνει ο κύριος Τσίπρας ότι μπορεί να διαπραγματευτεί. Τώρα και εγώ μπορώ να διαπραγματευτώ το Θεό τον ίδιο. Ποια αγκαία έχουμε. Όπως τα λεφτά υπάρχουν, θα έχουμε ένα δεύτερο χειρότερο λεφτά υπάρχουν. Χθες παρακολουθήσαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού έτσι και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Αντώνη Σαμαρά, στην Καλαμάτα. Βρεθήκατε εκεί. Βεβαίως. Μας λίγο το κλίμα. Μια μεγάλη για τα δεδομένα του σήμερα συγκέντρωση. Είχε πάρα πολύ παλμό, να σας πω. Ήταν το μήνυμα της νίκης, κύριε Παυλάκο. Ο κόσμος ήταν ένθερμος, ο Πρωθυπουργός ήταν ένας αληθινός ηγέτης, έθεσε τα πράγματα όπως είναι, για τις θυσίες του ελληνικού λαού μίλησε, για την προοπτική ανάπτυξης και την προοπτική να φύγουμε από το μνημόνιο. Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Όταν τέθηκε το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, ήμασταν 2,5 χρόνια κυβέρνηση της χώρας. Είχαν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα σημάδια της ανάκαμψης. Είχε ανέβει ο τουρισμός, είχαμε σταθεροποιηθεί
το χρηματιστήριο πήγαινε καλά, άρχισαν να φαίνεται σημεία ανάκαμψης. Ο κόσμος ήθελε εκλογές. Όχι, ο κόσμος δεν ήθελε εκλογές. Ο κόσμος δεν ήθελε εκλογές, αυτό έδινε δημοσκοπήσεις, αλλά προφανώς για μικροκομματικούς λόγους, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα θεώρησαν ότι η βούληση του ελληνικού λαού έπρεπε να έρθει σε δεύτερη μοίρα. Το συμφέρον το κομματικό το δικό τους προείχε. Και θέλω να επισημάνω και άλλη μια φορά και να επενθυμίσω ότι και στις δεύτερες εκλογές ο κύριος Τσίπρας και το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Καμένος δεν δέχτηκαν να συγκυβερνήσουν τη στιγμή που είχαμε μεγάλο πρόβλημα σαν χώρα. Όταν αγαπάς τη χώρα σου και την πατρίδα σου και σου ζητήσουν να βάζεις πλάτη, βάζεις πλάτη. Δεν κάθεσαι απ' έξω να πετροβολάς και να κάνεις απλή λαϊκίστικη πολιτική, χωρίς να παρουσιάζεις πρόγραμμα και λύσεις του προγράμματος ουσιαστικές, γιατί δεν μας λένε που θα βρουν τα χρήματα και ποιες είναι. Το θα λέω εγώ ότι θα διαπραγματευτώ καλύτερα, δεν λέει τίποτα. Είδατε συσπήρωση του κόσμου της Δημοκρατίας. Ναι, βεβαίως, κάθε μέρα. Όπου πάω, αυτό, γιατί έχω, παρότι είναι λίγες ημέρες που είμαι υποψήφια, προσπάθησα έστω, μία φορά έχω περάσει από όλη τη Λακωνία. Έχω μιλήσει με αγρότες, έχω μιλήσει με επαγγελματίες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τον τρόπο που αντιμετωπίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι όλο γεγονός το να κυβερνήσουν τη χώρα και το οικονομικό τους πρόγραμμα, αλλά όχι μόνο το οικονομικό, διακυβεύονται και άλλα πράγματα, όπως είναι το μεταναστευτικό, όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η θρησκεία. Έχουμε δει πολλά πράγματα που φάσουν και αντιφάσουν. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς παράταξης συσπηρώνεται. Βεβαίως και συσπηρώνεται, κύριε Βαβλάκο. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούμε τη μία στιγμή να λέμε θα κάνουμε εθνικοποίηση, θα δώσουμε σε όλους τους μετανάστες, χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι, θα τους κάνουμε όλους Έλληνες. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί να βγαίνει εγώ σέβομαι το δικαίωμα του καθενός να έχει τη δική του πίστη και τη δική του θρησκεία. Θεωρώ όμως υποκρισία μεγάλη πριν 6 μήνες να γυρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ντοκιμαντέρ και να λέει ότι δεν μπορεί να μπει στην εκκλησία για να κάνει σταυρό γιατί δεν το νιώθει. Και τώρα να έχει γυρίσει όλες, να έχει κάνει τους μεγαλύτερους σταυρούς και τις μεγάλες μετάνοιες. Είναι υποκρισία για μένα. Να πεις δεν πιστεύω ή πιστεύω αυτό. Έχεις δικαίωμα σε μια δημοκρατική χώρα να πιστεύεις ό,τι θες. Αλλά μην παίζεις και υποκρίνεσαι με τον κόσμο. Το θεωρώ υποκρισία μεγάλη. Και αυτό λέω. Η αλήθεια είναι ένα πράγμα και το ψέμα είναι άλλο. Εδώ μας λένε ψέματα πριν ακόμα. Μάλιστα. Κύριε Σαχαράκη, θέλω να μου πείτε λίγο τι θα λέγατε στους ανθρώπους που έχουν στεναχωρηθεί από την κυβερνητική πολιτική της κυβέρνησης της συγκεκριμένης και θέλουν να ρίξουν ψήφο αγανάκτησης και τιμωρίας. Θα υπενθυμίσω τον κόσμο ότι ψήφος αγανάκτησης και τιμωρίας πήγε και στο Γιώργο του Παπανδρέου με το λεφτά υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι δύσκολη η καιρή που περνάμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Χρειαζόμαστε σταθερότητα και βήμα-βήμα να ξαναχτίσουμε την πατρίδα μας. Το να τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, είμαστε ψεύτες. Ο κόσμος το έχει καταλάβει, κύριε Παυλάκο, αυτό. Ο κόσμος έχει μεγάλη ενδιαίσθηση του τι γίνεται. Mm-hmm. Καλό τον κόσμο να παραμερίσει αυτή τη στιγμή τη στενοχώρια και το θυμό του. Πιστεύω ότι θα μπορούμε να τους βοηθήσουμε, άμα κυβερνήσουμε. Σταθερά θα δούμε βελτίωση όπως έχουμε αρχίσει να φαίνεται ήδη. Όσο ξέρει ο κόσμος της Σπάρτης και γενικότερα της Λακωνίας, μιλήστε μας λίγο για εσάς, για κάποιους που ίσως να μην σας ξέρανε και από κοντά και μέσα από αυτή τη συνέντευξη σήμερα θα σας γνωρίσουν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, είναι δύσκολο να μιλάει κανείς τον εαυτό του, κύριε Παυλάκο. Λοιπόν, εγώ είμαι παιδί μετανάστη, γεννήθηκα στη Σπάρτη, πήγα 5 χρόνια στο εξωτερικό και γύρισα παντρεμένη με 2 παιδιά. Επέλεξα να επιστρέψω σε αυτόν τον τόπο. Είχα και δεύτερη πατρίδα και δεύτερη επιλογή. Είδαμε πριν, συγκινηθήκατε που κάναμε μια αναφορά στο παρελθόν, έτσι. Πείτε μας λίγο λοιπόν, την εξέλιξη να σας πω, λοιπόν, ήρθα στην Ελλάδα, στα μικρή, με δύο μωρά στην αγκαλιά. Mm-hmm. Είχα αφήσει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Αμερική, γιατί εκεί εργαζόμουν χρηματιστηριακά. Αλλά ο άντρας μου που είναι εδώ αστυνομικός, τώρα είναι συνταξίουχος, δεν το άρεσε στην Αμερική. Και ήρθαμε στη Σπάρτη, που είχαμε μεγαλώσει όλοι με το όνειρο το ότι είναι στη Σπάρτα, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί όταν μεγαλώνεις στο εξωτερικό και είσαι απόγονος Σπαρτιατών, είναι ιδιαίτερη τιμή εκεί. Τη Σπάρτη γνωρίζει όλος ο κόσμος και εκεί μεγαλώσαμε με το όνειρο το ότι είμαστε Έλληνες και περήφανοι γι' αυτό. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό, όταν ήμουν τρίτη δημοτικού, αλλάξαμε πόλη εκεί που ζούσα. Και πήγα σαν παιδάκι τρίτη δημοτικού στο νέο δημοτικό σχολείο.
Μπαίνω μέσα στην τάξη του σχολείου και βάζει ο δάσκαλος τα παιδιά όλα να σηκωθούν να χειροκροτήσουν, mm-hmm. γιατί το κοριτσάκι που ήρθε ήταν γεννημένο στη Σπάρτη. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε όταν μένει στο εξωτερικό, έχει μεγαλύτερη νοσταλγία και αγάπη για τον τόπο που σου λείπει. Mm-hmm. Έτσι, με αυτή την νοσταλγία λοιπόν επιστρέψαμε στη Σπάρτη και εδώ μεγαλώσαμε την οικογένειά μας. Είχαμε δύο κοριτσάκια, κάναμε και το γιο μας. Και εγώ ασχολήθηκα με τον ίδρυση του σχολείου μου και σιγά σιγά. Γνωρίστηκα και με τους συμπατριώτες μας εδώ. Έμαθα και καλύτερα τα ελληνικά μου, mm-hmm. γιατί στην Αμερική που ζούσαμε έξω από τη Βοστόνη δεν υπήρχε ελληνικό σχολείο. Βελτιώσαμε και τη γλώσσα. Άλλοι που διδάσκουν αγγλικά προσπαθούν να μάθουν τα αγγλικά. Εγώ άνοιξα το φροντιστήριο και μάθανα ελληνικά. Για να πω στα παιδιά τι γραμματική. Σταθήκατε που υπάρξει όμως, σταθήκατε πάρα πολύ καλά μέχρι και σήμερα. Εργαζόμενη, σύζυγος, μητέρα, έτσι, και υποψήφια τώρα. Και υποψήφια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Γιάννη, μέσα από αυτόν τον τόπο έχω πάρει πολλές χαρές και πολλή αγάπη. Εγώ ήρθα από το εξωτερικό και δεν ήξερα έναν άνθρωπο στη Σπάρτη. Και ήρθα στη Σπάρτη, ήξερα μόνο τον παππού μου και τη γιαγιά μου που ήταν στο Θεολόγο. Δεν ήξερα έναν άνθρωπο. Εμένα με στήριξαν οι Σπαρτιάτες και ο τόπος μου και με το φροντιστήριο και τους μαθητές μου και με τις φιλίες μου και τις αγάπες μου και πρόσφατα είχα κατέβει και υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Με τίμησαν με 700 σταυρούς. Το θεωρώ μεγάλη μου τιμή αυτό. Και θεωρώ ότι 20 χρόνια, γιατί περίπου 20 χρόνια δεν ασχολούμαι και με τα κοινά, ξεκινώντας από τους σύλλογους γονέων που είχα τα παιδιά μου μικρά, μετά ασχολήθηκα και με το σύλλογο των θηγατέρων της Πινελόπης, που είναι το γυναικείο τμήμα της ΑΧΕΠΑ, και εκεί είχαμε κάνει διάφορες δραστηριότητες και πολιτιστικές. Και τότε με τις μεγάλες πυρκαγιές είχαμε φέρει πολλά ελαιόδεντρα και είχαμε βοηθεία και από τα τμήματα της Αμερικής. Μεγάλη κοινωνική προσφορά. Είχαμε μοιράσει ελαιόδεντρα σε όλα τα χωριά από τα πυρόπληκτα χωριά. Και στην συνέχεια ασχολήθηκα και με το Δήμο Μιστρά, βγήκα δημοτική σύμβουλος, ήμουν υπεύθυνη παιδείας και πολιτισμού και εκεί πήρα πολύ αγάπη και πολύ χαρά. Και πρόσφατα, σας είπα, ήμουν πάλι υποψήφια με τον κύριο Αργυτάκο και θεώρησα τη στιγμή που το κόμμα ζητάει βοήθεια για την πατρίδα μας, έπρεπε να βάλω πλάτη. Θεωρούσα ότι θέλω να ζητήσω και συγγνώμη αν έχω κουράσει κάποιους ανθρώπους, γιατί ήμουν πρόσφατα και υποψήφια με το Δήμο. Αλλά από την άλλη πλευρά θα ήταν ντροπή μου αν μπορούσα να βοηθήσω και δεν το έκανα. Θεώρησα καθήκον μου να βοηθήσω τον τόπο μου αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχετε τρία παιδιά. Τρία. Τώρα οι νέοι άνθρωποι μας ακούνε. Τι έχετε να πείτε για τους νέους ανθρώπους? Για τους νέους ανθρώπους έχω να πω το εξής. Έχουν εφόδια περισσότερα από ό,τι είχαν άλλοι. Μπορεί να μην έχουν τους δρόμους των λύσεων που προσφέραμε εμείς σαν γονείς. Εμείς καθοδηγήσαμε τα παιδιά να αποκτήσουν λάθος νοοτροπία. Τα παιδιά έχουν το διαδίκτυο, έχουν μόρφωση, έχουν ικανότητα, έχουμε μια πατρίδα που έχει τα πάντα. Εάν εμείς κατευθύνουμε τα παιδιά μας και τους δώσουμε μέσα από τα ΕΣΠΑ κίνητρα και οικονομική στήριξη, και εκείνο είναι που θέλω εγώ και επιδιώκω, αν είμαι κάπου στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει σημασία να είμαι βουλευτής ή όχι, όπου μπορώ, τα ΕΣΠΑ να είναι πρόσβαρα που λέμε, να δίνουν τα χρήματα μπροστά, είτε είναι 50% επιδότηση είτε 70%, στα νέα παιδιά να τους δίνουν τα χρήματα του ΕΣΠΑ μπροστά, να ξεκινούν τις επιχειρήσεις τους, να ξεκινούν τις νέες ιδέες τους. Δεν μπορώ εγώ, παιδί μετανάστη, που έχω ζήσει στο εξωτερικό και έχω δει πώς έχει μεγαλουργήσει ο Έλληνας, να μην απαιτώ ή να μην ονειρεύομαι ή να μην πιστεύω ότι το ελληνικό πνεύμα δεν μπορεί να μεγαλουργήσει στην πατρίδα μας. Και αυτό είναι το, για μένα προσωπικά το διακύβευμα. Να φτάσουμε στο σημείο ότι τα παιδιά μας να μπορούν να χαράξουν. Εγώ πιστεύω στον ιδιωτικό τομέα, γι' αυτό και είμαι και φροντιστηρίουχος. Να τους δώσουμε όμως την ευκαιρία αυτή μέσα από τα προγράμματα που θα υπάρχουν και τις δικές τους ιδέες και τις πρωτότυπες καινοτόμες ιδέες να προκόψουν. Και είπαμε, αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος. Έχει τα πάντα. Από τη γη, εδώ μπορούμε να κάνουμε αρωματικά φυτά, μπορούμε να κάνουμε σαπούνια, ό,τι μπορούν να φανταστούν. Απλά εμείς να κάνουμε τα παιδιά να πιστεύουν στον εαυτό τους και να μην περιμένουν από τον κάθε πολιτικό που φτάσαμε τη χώρα μας μέχρι εδώ, να διορίσουμε το παιδί για 700 ευρώ και να είναι εχμάλωτος μια ζωή στο ίδιο πολιτικό. Δεν υπάρχει πολιτική αυτή η σχέση μεταξύ. Το παιδί να είναι ανεξάρτητο. Έτσι. Και η πολιτεία να του δώσει όμως φτερά, όπως στο εξωτερικό. Έχεις καινοτόμα ιδέα, θα βρεις και χρηματοδότηση, θα βρεις και υποδομές, θα έχεις λίγη χρηματοδοτία και θα μπορείς να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Για μένα αυτό είναι το διακύβευμα, σαν καθηγήτρια και σαν μάνα. Μάλιστα.
Θέλω να στείλετε και το δικό σας μήνυμα στους φίλους τους Λάκωνες που μας βλέπουν και εντός και εκτός Λακωνίας μέσα από το Report 24, βεβαίως. Μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία. Μήνυμα νίκης για την πατρίδα μας. Γιατί πάντοτε η Νέα Δημοκρατία έβαζε την πατρίδα πάνω απ' όλα. Είναι άλλη μια φορά που εμείς τα άτομα που αποτελούμε τα μέλη της παράταξης αυτής, να βάλουμε και την πατρίδα μας πάνω από εμάς. Για το καλό της πατρίδας μας, παρά το ότι έχουμε πονέσει, παρά το ότι έχουμε θυσιάσει, για να μην πάνε έτσι οι θυσίες, να συσπηρωθούμε όλοι, να δώσουμε τον Νικηφόρο μήνυμα για τη Νέα Δημοκρατία και την πατρίδα μας στις εκλογές που έρχονται. Μάλιστα. Και με το μήνυμα της κυρίας Γεωργίας Ζαχαράκη Αναστασοπούλου, φίλες και φίλοι, κλείνουμε τη σημερινή μας συνέντευξη. Βρισκόμαστε εδώ στο εκλογικό της κέντρο, στην Παλαιολόγου, στο πρώτο όροφο, που μπορείτε και εσείς καθημερινά να την επισκέφτεστε και να συζητάτε μαζί της. Στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσω και ζητώ και πάλι συγγνώμη αν έχω κουράσει που ήμουν πρόσφατα υποψήφια με το Δήμο. Και δεύτερον, να σας πω ότι είμαι εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε. Είμαι Λάκαινα, εδώ ζω, εδώ εργάζομαι και μετά τις εκλογές θα με βρείτε πάλι, τη δική σας Γεωργία στη Σπάρτη. Εδώ θα είμαι, στη Λακωνία. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι υποψήφια βουλευτής Λακωνίας με τη Νέα Δημοκρατία, εδώ στη Λακωνία, η Γεωργία Ζαχαράκη Αναστασοπούλου. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Έχουμε κάποιες μέρες μέχρι και την Κυριακή. Να είσαι καλά. Ό,τι επιθυμείτε να έχετε. Να είστε καλά, Γιάννη, και πάντα τα καλύτερα για εσάς και για το σταθμό σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.